απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 8. Έζησε τον τρόμο μέσα στο σπίτι της πρώην δημοτικής σύμβουλος στη Δυτική Αχαΐα, η οποία ξύπνησε και είδε μπροστά της 5 διαρρήκτες υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, της άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα, γιατί όπως της είπαν, πεινούσαν. Ξέσπασε κόντρα μεταξύ Δήμου Πατρέων και Υπουργού Ναυτιλίας. Απάντηση στα όσα είπε χθες ο Γιάννης Πλακιωτάκης έδωσε ο Κώστας Πελετίδης, τονίζοντας ότι στην Πάτρα δεν θα περάσουν καλά. Στην αντεπίθεση πέρασε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το δημοσίευμα που θέλει αλλοδαπό κρατούμενο να πέφτει θύμα βασανισμού στις φυλακές Πατρών. Σκηνοθετημένη φωτογραφία τονίζει σε σχετική ανακοίνωση. Τα γιορτινά τους φορούν μικρές και μεγάλες πόλεις στην περιφέρεια. Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων ενώπιση των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ανακοίνωσαν ήδη Καλαμάτα και Κόρινθος.